Η Ελλάδα δεν έχει τίποτα να φοβηθεί από τις κυβερνοεπιθέσεις Τούρκων hackers, αφού διαθέτει την καλύτερη υπηρεσία υπεράσπισης των διαδικτυακών της συνόρων, τόνισε ο πρόεδρος του Διεθνούς Ινστιτούτου για την Κυβερνοασφάλεια, πρώην διοικητής της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Μανώλης Φακιανάκης. Ο ίδιος, μιλώντας σε ημερίδα της ΑΝΕΚ για την ασφαλή πλοήγηση, κάλεσε τους επιχειρηματίες της Κρήτης να θωρακίσουν ηλεκτρονικά τις επιχειρήσεις τους, επισημένοντας πως το 2020 θα είναι χρονιά επιθέσεων των hackers. Η ΑΕΠ είναι απόλυτα θωρακισμένη από επιθέσεις hackers και η χώρα μας διαθέτει την καλύτερη υπηρεσία υπεράσπισης των διαδικτυακών της συνόρων, τόνισε από τα Χανιά ο πρόεδρος του Διεθνούς Ινστιτούτου για την Κυβερνοασφάλεια Μανώλης Φακιανάκης, με αφορμή τις πρόσφατες κυβερνοεπιθέσεις Τούρκων hackers στις ιστοσελίδες της Βουλής, του Υπουργείου Εξωτερικών και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Θέλω και πάλι να επιβεβαιώσω ότι ο πόλεμος μεταξύ των ανώνυμων hackers έχει ξεκινήσει, όμως πίσω από τους ανώνυμους υπάρχουν υπηρεσίες στρατιωτικές σε κάθε κράτος, υπάρχουν τάγματα πολέμου στο διαδίκτυο, τα οποία είναι έτοιμα να πιάσουν θέσεις αν χρειαστεί. Η χώρα μας έχει από τα καλύτερα τάγματα πολέμου στο διαδίκτυο. Αυτά που έκαναν οι Τούρκοι hackers ήταν γελιότητες. Ο πρώην διοικητής της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος κάλεσε τους επιχειρηματίες της Κρήτης να εγκαταστήσουν αξιόπιστα συστήματα ηλεκτρονικής ασφάλειας, τονίζοντας πως το 2020 θα είναι η χρονιά των hackers. Είναι χιλιάδες οι εταιρείες στη χώρα μας που τώρα που μιλάμε υποφέρουν γιατί έχουν χακαριστεί και προσπαθούν με τρίτα μέσα οι άνθρωποι να βρουν λύσεις. Λύσεις δεν θα βρουν αν δεν πληρώσουν ή να θωρακιστούν. Το θέμα είναι πληρώνω, θωρακίζομαι. Ο τσάμπας, που υπάρχουν πολλά εργαλεία τσάμπα στο διαδίκτυο, το τσάμπα είναι τσάμπα και σε καταστρέφει. Άρα δίνω ένα μήνυμα στους επιχειρηματίες της Κρήτης ότι εάν έχουν εταιρείες οι οποίες βασίζονται σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, θα πρέπει να θωρακιστούν γιατί σύντομα θα κλάψουν όπως κλαίνε τώρα άλλοι. Οι ειδικοί χτυπούν καμπανάκι κινδύνου και στους ανήλικους, με τον πρόεδρο του Διεθνούς Ινστιτούτου για την Κυβερνοασφάλεια να παρουσιάζει σήμερα στη διάρκεια ημερίδα σε συνεργασία με την ANEC Lines πόσο εύκολο είναι να πάρει κάποιος τη διαχείριση του προσωπικού του email και των λογαριασμών του στα social media. Και πάνω απ' όλα, για να κάνουμε ένα προσκλητήριο στα παιδιά μας να είναι έτοιμο πόλεμα. Τα θέλουμε ετοιμοπόλεμα, δεν τα θέλουμε να εκβιάζονται, τα θέλουμε να μιλάνε, γιατί όταν ένα παιδί μιλάει, θα ξέρετε, σώζεται. Όταν ένα παιδί δεν μιλάει, καταστρέφεται. Ο κ. Φακιανάκης ενημέρωσε εκπαιδευτικούς και παιδιά για την ορθή χρήση της τεχνολογίας, την ασφαλή πλοήγηση στο ίντερνετ, καθώς και για τη διαχείριση διαδικτυακών απειλών.